Λοιπόν, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα ενός υπέροχου διήμερου προς τιμήν της Μυρτός. Χθες παρουσιάσαμε το βιβλίο και σήμερα κάνουμε το αθλητικό κομμάτι. Είναι ριλέι σκυτάλι κοπηλασίας. Είναι κάτι πρωτόγνωρο για την πόλη μας. Δεν έχει ξαναγίνει κοπηλασία κλειστού τύπου στην πόλη μας. Θεωρώ ότι τα παιδιά και οι μεγάλοι περνάνε πάρα πολύ ωραία. Και είναι για καλό σκοπό, μην το ξεχνάμε αυτό. Όπως είπαμε, το πολύ όμορφο άθλημα γίνεται γνωστό επιτέλους στην πόλη, λείπει από την πόλη. Μια βροχερή μέρα, μπορούμε να κάνουμε και μέσα κοπηλασία, παρόλο που ο κόλπος ο Μεσσηνιακός ενδείκνυται για το άθλημα, έχει τον κατάλληλο καιρό. Η Μυρτό είναι εδώ μαζί μας και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Και είναι όλο πανέμορφο. Ναι, βρισκόμαστε σε ένα διήμερο αφιερωμένο στη Μυρτό που είχε το 2012 την τραυματική εμπειρία. Προσπαθούμε όλοι μαζί, συνεργαζόμενοι όλοι μαζί με τον κύριο Παπαδόπουλο και με την κυρία Γρηγοριάδου, να γίνει γνωστό το άθλημα, αλλά κυρίως να βοηθήσουμε την οικογένεια της Μυρτούς. Είναι μια μεγάλη εμπειρία για όλους όσοι τη ζουν, αλλά πρέπει να κοιτάμε τη μεγάλη εικόνα, και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η κοπέλα αυτή χρειάζεται βοήθεια, η οικογένεια της κοπέλας χρειάζεται βοήθεια. Μακάρι να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, μακάρι να μην την ξεχάσουμε και μακάρι το άθλημα της κοπηλασίας να γίνει και αυτό γνωστό στην πόλη μας. Είδαμε σήμερα ότι μικροί και μεγάλοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά σας και συμμετέχουν όλοι στο να τραβήξουν κουπί για τη Μυρτό. Ναι, πραγματικά είναι πολύ σημαντική η ανταπόκριση του κόσμου. Έχουν έρθει πολλά παιδιά, οικογενειακώς, να τραβήξουν κουπί για τη Μυρτό. Είναι κάτι που το χρειαζόμαστε όλοι. Πρέπει όλοι να σκεφτόμαστε ο ένας τον άλλο. Πρέπει να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να γίνει η κοινωνία μας καλύτερη. Σήμερα συμμετείχατε κι εσείς εδώ στην κοπηλασία. Τραβήξατε κουπί για τη Μυρτό. Είχατε κάνει κοπηλασία. Ήταν πρώτη φορά. Ήταν πρώτη φορά που έκανα κοπηλασία. Αλλάξε τον κόπο γιατί ήταν πολύ καλή η πράξη. Και μέσα από αυτό θα σώσουμε, ελπίζουμε, ένα κοριτσάκι το οποίο είχε μια άσχημη παιδική ζωή. Και ελπίζουμε να γίνει καλά και να ζει στην υπόλοιπη ζωή της κανονικά. Πόση απόσταση έκανες? Εγώ έκανα περίπου στα 500 μέτρα, γιατί πιο πριν έκανε ένα άλλο παιδάκι, αλλά ήταν αρκετά κουραστικό, οπότε έφτανε αυτό. Εσύ? Και εγώ για πρώτη φορά κοπηλάτησα, μου άρεσε πολύ, ήταν για καλό σκοπό και... Τι τάξη πας? Πάω τετάρτη δημοτικού και έκανα 300 μέτρα. Μπράβο σου! Μου άρεσε και εμένα πολύ η κοπηλασία, ήταν η πρώτη μου φορά που έκανα. Μαζί με τις φίλες μου διασκεδάσαμε, παίξαμε πολύ. Ήτανε για να γίνει η Μυρτό καλά, να περάσει και εκείνη ωραία. Έκανα 300 μέτρα και ελπίζω να ευχαριστηθεί και η Μυρτό γι' αυτό. Τραβήξατε και εσείς κουπί για τη Μυρτό σήμερα? Ναι, τραβήξαμε. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία και πέφταμε πολύ. Ήταν και κουραστικό κιόλας. Μας φωνάγανε το χέρι μας στα πόδια μας. Έπρεπε να ακούμε οδηγίες των συμπαικτών μας. Και αυτό ήταν λίγο δύσκολο. Είναι για καλό σκοπό. Ναι, αυτό ήθελα να πω, αλλά ήταν για καλό σκοπό, οπότε δεν. Σας αρέσει η κοπηλασία? Πάρα. Ναι. Πώς να κάνατε? Ναι. Ναι. Εγώ είχα ξανακάνει πολλές φορές. Κάπως τα λύθη. Τα street relays βρίσκονται στην πόλη της Καλαμάτας, έχουν αλλάξει μορφή φέτος, έχουν υπό τη μορφή της κοπηλασίας και βλέπουμε πόσα παιδιά έχουν έρθει εδώ για να στηρίξουν τη Μυρτό. Είναι αγώνες κοινωνικού σκοπού, όπως έχουμε πει. Εμείς σαν περιφέρεια Πελοποννήσου χαιρόμαστε που είμαστε δίπλα σε αυτό την όμορφη γιορτή του αθλητισμού, που έχει αυτό τον σπουδαίο στόχο, το να μπορέσει να ενισχυθεί η Μυρτό, ένα σύμβολο θα έλεγα. Ένα παιδί που παλεύει για να μπορέσει να σταθεί στα πόδια του μετά από το άσχημο συμβάν το οποίο και το τραγικό το οποίο του συνέβη. Είμαστε λοιπόν δίπλα σε τέτοιες σημαντικές περιπτώσεις και αθλητικές που έχουν αυτό το κοινωνικό πρόσημο. Είδαμε μεγάλη ανταπόκριση σήμερα από μικρά παιδιά. Εσείς το δοκιμάσετε? Δεν το έχω δει.
δοκιμάσει. Κανονικά θα πρέπει να το δοκιμάσω και εγώ σε λίγο. Πιστεύω ότι δίνουμε έτσι στα παιδιά τη δυνατότητα να μπουν και αυτά μέσα στην έννοια του αθλήματος και με ασφάλεια εδώ, και αύριο δεν ξέρουμε, μπορεί να γίνουν και μελλοντικοί κοπηλάτες. Να γνωρίσουν και το άθλημα. Να το γνωρίσουν, βέβαια. Και η περιφέρεια Πελοποννήσου να εντάξει στα πλάνα της ένα κοπηλατικό σύλλογο, στη Μεσσηνία τουλάχιστον. Εμείς θέλω να ξέρετε, σαν περιφέρεια Πελοποννήσου, ότι όλες τις δράσεις των αθλητικών συλλόγων που πραγματικά βοηθούν, υποβοηθούν ουσιαστικά τον τόπο και την περιφέρεια και την Καλαμάτα, αλλά και γενικότερα τη Μεσσηνία, τη στηρίζουμε και είμαστε δίπλα και μας αρέσουν οι καινοτόμες προτάσεις. Αυτό είναι το σπουδαιότερο.